Πριν λίγες μέρες, μας ήρθε αυτό το βίντεο. Πρόκειται για ένα σκάφος τουριστών από την περιοχή της Λάρνακας που μας δείχνει ότι το catch and release καρχαριών ήρθε για να μείνει και στα μέρη μας. Πριν ξεκινήσουμε, κάνε ένα subscribe. Πάτα και το κουδουνάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε νέο μας βίντεο. Πάτα το. Στο τέλος, αν σου άρεσε το βίντεο, μοιράσου το με τον κόσμο. Μιας και δεν έχουμε αναλύσει σε κάποιο μας βίντεο το τι συμβαίνει με τους καρχαρίες της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής, οφείλουμε να σας κάνουμε μια ενημέρωση πάνω στο θέμα. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι πολύ πλούσια σε καρχαρίες. Για παράδειγμα, σχεδόν καθημερινά βλέπουμε βίντεο με δεκάδες καρχαρίες, αν όχι εκατοντάδες, που μας έρχονται από το Ισραήλ. Αυτό που συμβαίνει εκεί βέβαια είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο και θα αναλύσουμε σε κάποιο μας βίντεο στο μέλλον. Στο συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν, βλέπουμε ότι ο επικεφαλής του σκάφους έχει αλλιεύσει και κρατάει στα χέρια του σαν τρόπαιο έναν εξανδράκιο καρχαρία, ώστε να μπορέσουν να τον φωτογραφίσουν οι τουρίστες. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο, είπαμε να το ψάξουμε λίγο το θέμα. Στην Κύπρο λοιπόν οργανώνουν καταδύσεις με καρχαρίες και catch and release καρχαριών, δηλαδή αλίευση και απελευθέρωση καρχαρία. Σε μία από τις σελίδες κατάδυσης που επισκεφτήκαμε μάλιστα, διαβάσαμε ότι στην περιοχή, μεταξύ άλλων, μπορείτε να δείτε καρχαρίες μάκο, καρχαρίες προσκυνητές και γαλάζιους καρχαρίες. Οι Κύπροι φίλοι που βλέπουν το συγκεκριμένο βίντεο, ας μας γράψουν κάτω στα σχόλια αν και κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο και πόσο διαδεδομένο είναι πλέον στην Κύπρο. Πίσω στο βίντεό μας. Το να πιάσεις ένα καρχαρία την ώρα που ψαρεύεις είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Ψάρι είναι και αυτό. Το να τον αφήσεις να φύγει όμως είναι κάτι που απαιτεί τόσο ο νόμος όσο και η συνείδηση. Γιατί οι καρχαρίες και απειλούμενα είδη είναι, αλλά και προστατευόμενα. Αυτό που κάνει όμως ο τύπος σε αυτό το βίντεο είναι ότι ψαρεύει τους καρχαρίες για να τους φέρει στο σκάφος και να μπορέσουν οι τουρίστες να βγάλουν κάποια φωτογραφία ή κάποιο βίντεο. Και είναι απαράδεκτο. Φυσικά δεν έχουμε κάτι με τους τουρίστες. Απλά οι διοργανωτές τέτοιων δράσεων έχουν μυριστεί χρήμα και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Αλλά οι καρχαρίες δεν είναι λούτρινα κουκλάκια που μπορείς απλά να τα σηκώνεις, να τα επιδεικνύεις και να βγάζεις φωτογραφίες, ρε φίλε. Πάμε τώρα να δούμε γιατί είναι λάθος όλο αυτό και για ποιο λόγο μιλάμε για κακοποίηση ζώου. Για να τους τραβήξεις έξω χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, καθότι το ζώο παλεύει για να μείνει μέσα στο νερό. Και όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο μας βίντεο, το στρες της αλίευσης μπορεί να σκοτώσει έναν καρχαρία μέσα στις επόμενες ώρες, ακόμα και αν τον έχεις αφήσει πολύ σύντομα μέσα στο νερό. Επίσης, στα ψάρια μπορεί να προκληθεί μόνιμη εγκεφαλική βλάβη μετά από παρατεταμένη έκθεση έξω από το νερό, λόγω έλλειψης οξυγόνου. Από τις φωτογραφίες και το βίντεο, συμπεραίνουμε ότι το ζώο έμεινε πολλή ώρα έξω από το νερό, αφού μετά την αλίευση ακολούθησε μια διαδικασία φωτογραφίσεων πάνω στο σκάφος. Το επόμενο πρόβλημα είναι ο τρόπος μεταχείρισης του καρχαρία. Βλέπουμε ότι πως έχει αρπάξει ξεκάθαρα τον καρχαρία από τις βραχιακές σχισμές. Τι κάνεις εκεί, ρε Μάστορα? Δεν μπορείς να πιάνεις έναν καρχαρία από τα βράχια, ειδικά όταν υποτίθεται ότι θα τον αφήσεις μετά ελεύθερο. Τα βράχια είναι το όργανο που επιτρέπει την οξυγόνωση του αίματος του ζώου. Κάτι σαν τους πνεύμονες δηλαδή. Φανταστείτε τώρα ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας είναι ένα βαρύ ψάρι. Σε αυτήν εδώ τη σκηνή βλέπουμε ότι κρέμεται με όλο του το βάρος από τα βράχια του. Σε μια από τις φωτογραφίες μάλιστα αργότερα φαίνεται και αίμα πάνω στο κατάστρωμα. Αυτό επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει ήδη ζημιά στα βράχια, που σημαίνει ότι στο τέλος και να τον αφήσει στο νερό είναι πολύ ελάχιστες οι πιθανότητες για να επιβιώσει. Με λίγα λόγια, αυτό που κάνει ο άσχετος εδώ οργανωτής είναι ότι θα φέρω έναν καρχαρία πάνω στη βάρκα, θα το βγάλετε φωτογραφίες και μετά θα τον πετάξω πάλι μέσα στο νερό αφού μου είναι άχρηστος. Εγώ τα λεφτά ήδη τα έχω πάρει. Το θέμα βέβαια είναι το τι έκαναν οι αρχές ή τέλος πάντων το τι έπρεπε να κάνουν, καθότι δυστυχώς δεν έχουμε ενημέρωση. Εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο πάνω στο συγκεκριμένο βίντεο. Θα πούμε μόνο αυτό που λέμε εδώ και χρόνια. Σεβαστείτε τους καρχαρίες και στην τελική, αν δεν ξέρετε πώς να τους συμπεριφέρεστε, αφήστε τους ήσυχους. Αυτά για σήμερα. Ελπίζουμε να μην σας άρεσε το βίντεό τους, αλλά να σας άρεσε το δικό μας. Τα λέμε στο επόμενο.